Ε, το βίντεο το οποίο καταγράφουμε θα σας, είναι, θα σας το δώσω διαθέσιμο κάποια στιγμή για να μπορείτε να δείτε την παρουσίαση όποτε θέλετε εσείς Λοιπόν για να ξεκινήσουμε επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε Για όσους δεν με ξέρετε είμαι ο Χρήστος Πανουγάκης Trainer από το 2000, MVP σε Active Directory από το 2008, ταξιδεύω, εκπαιδεύω κόσμο, συμμετέχω σε εκδηλώσεις, ομιλίες. Μπορείτε να με ακολουθείτε στο Twitter, στο οποίο βάζω πάρα πολύ περιεχόμενο, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Και επίσης μπορείτε να με ακολουθείτε και από το blog μου, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση που βλέπετε επίσης εδώ. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα. Το πρώτο κομμάτι είναι τα work folders. Μια καινούργια δυνατότητα που υπάρχει στα Windows 8.1. Πώ μπορούμε να το αξιοποιήσουμε χρησιμοποιώντα Active Directory Federation Services. Σχετικά τώρα με τα Federation Services, θα πούμε κάποια πράγματα στην πορεία. Ακούγονται πάρα πολύ τελευταία και είναι σημαντικό σιγά σιγά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με το ADFS. Θα δούμε πώς τα work folders μπορούν να συνδυαστούν με άλλους ρόλους ενός file server. Μιλάμε πάντα για Windows Server 2012 R2. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό του Bring Your Own Device στα Windows 8.1, που είναι το Workplace Join, το οποίο και αυτό επίσης μπορεί να γίνει με Active Directory Federation Services. Θα δείτε πώς γίνονται όλα αυτά, πώς δουλεύουν στην πράξη. Στην παρουσίαση μέσα σας έχω κάποια links για να μπορέσετε να στήσετε και το δικό σας lab για να τα δοκιμάσετε όλα αυτά που θα δούμε εδώ. Στο τέλος θα φροντίσω να αφήσω κάποιο χρόνο για ερωτήσεις. Και <coughs> αυτός εδώ ο κύριος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Γιατί είναι κάποιος, είναι ο μάνατζερ ενδεχομένω μιας εταιρεία, ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα από πουδήποτε. Όλοι ξέρετε ότι Υπάρχουν ταμπλέτε σήμερα, είτε με Android, υπάρχουν iPads, υπάρχουν κινητά, τα οποία όλα αυτά μπορούν να συνδέονται και να παίρνουν πληροφορία. Πώ μπορούμε λοιπόν να δώσουμε αυτή την εταιρική πληροφορία με εύκολο τρόπο σε όλου αυτού του χρήστε, του εξωτερικού χρήστε, οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση. Αυτό λοιπόν γενικότερα λέγεται το δουλεύω από πουδήποτε, όπω βλέπετε στη διαφάνεια. Παρατηρήστε ότι πλέον η Microsoft υποστηρίζει όλες τις συσκευές που μπορεί να έχουμε. Υπάρχει ένα μιλαράκι εκεί, υπάρχει ένα κινητό με Android, υπάρχει ένα Windows Phone, υπάρχει επίση και ένα υπολογιστή με Windows 8.1 ή μία θα μπορούσε να είναι μία ταμπλέτα. Άρα λοιπόν, αν συνοψίσουμε όλου αυτού του τρόπου που έχουμε για να δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα από πουδήποτε και ο χρήστη να μπορεί να δουλέψει πρακτικά από πουδήποτε, όπω λέμε εδώ, το πρώτο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το Windows Intune παρέα με τον System Center Configuration Manager. Τι πετυχαίνουμε με το Intune και το Configuration Manager. Ο χρήστης μπορεί να κάνει όπως λέμε ένα ρόλ τη συσκευή του και να έχει πρόσβαση στο λεγόμενο Company Portal του Windows Intune. Το Company Portal δεν είναι τίποτα άλλο από μια web σελίδα την οποία μπορεί ο χρήστης να τη βλέπει από οποιαδήποτε συσκευή και ανάλογα με τις εφαρμογές που υπάρχουν εκεί μπορεί να τις κατεβάζει και να τις εγκαθιστά στον υπολογιστή του. Ε, δεν υποστηρίζονται μόνο Microsoft εφαρμογές, θα μπορούσατε να βάλετε και εφαρμογές για άλλα λειτουργικά. Ε, το Windows Intune και το Configuration Manager δεν θα τον δούμε σήμερα, γιατί έχει αρκετά πολύπλοκο στήσιμο. Είναι μια καλή ιδέα να ασχοληθείτε με το Intune, το οποίο είναι συνδρομητική υπηρεσία. Το άλλο το οποίο φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι θα θέλαμε οι χρήστε να επίση να κάνουν register τι συσκευέ τι οποίε χρησιμοποιούν και να έχουν το λεγόμενο single sign-on, δηλαδή από τη στιγμή που συνδέθηκα μια φορά στη συσκευή μου, μην μου ξαναζητήσει username και password. Το Active Directory αναγνωρίζει πλέον τη συσκευή μου και δεν μιλάμε μόνο πάλι για Windows συσκευέ. Μιλάμε για Mac, μιλάμε για Android κινητά, μιλάμε για iPad, iPhone, όλε τι συσκευέ πλέον που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστε μα σήμερα. Ε, το single sign-on βολεύει πάρα πολύ αν το χρησιμοποιήσουμε παρέα με το workplace join, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Τώρα, ο παραδοσιακός τρόπος που είχαμε μέχρι τώρα ήταν αυτός, το VPN το λεγόμενο. Αν είχαμε μια συσκευή και ένα λειτουργικό που υποστήριζε VPN σύνδεση, συνδεόμασταν στο VPN server της εταιρείας μας και είχαμε πρόσβαση στα δεδομένα είτε σε αρχή είτε σε εφαρμογές εσωτερικά μέσα στην εταιρεία. Πριν από κάποια χρόνια βγήκε για τα Windows 7 το Direct Access, το οποίο Direct Access είναι ένα VPN, το οποίο πρακτικά ο χρήστης δεν χρειάζεται ποτέ να το, να το ε, ξεκινά από μόνος του, δημιουργείται αυτόματα και δίνει μία μόνιμη σύνδεση στον υπολογιστή μέσα στα δεδομένα της εταιρεία. Επόμε, το επόμενο, το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι να εγκαταστήσουμε έναν web application proxy. Ο web application proxy τι θα κάνει, θα μου δώσει εύκολη πρόσβαση στις web εφαρμογές που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί να έχετε ένα CRM που δουλεύει μέσω web, μέσω Internet Explorer, μέσα στην εταιρεία σας, εσωτερικά στη Μένο, και να θέλετε να δώσετε πρόσβαση σε αυτό το CRM και σε αυτά τα δεδομένα από οποιαδήποτε πλατφόρμα. Μπορεί να γίνει εύκολα με έναν web application proxy. Τώρα, υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, όπου κάποιες εταιρείες δεν θέλουν <coughs> συγγνώμη, κάποιες εταιρείες δεν θέλουν όλα αυτά τα δεδομένα να είναι ορατά, να κατεβαίνουν, να το πούμε έτσι, στις συσκευές που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, εκεί υπάρχει τρίτη περίπτωση, το γνωστό σας remote desktop, εγκαθιστώντας έναν Windows Server Remote Desktop Gateway, και επίσης ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το VDI, το Desktop Virtualization, που σημαίνει ότι δίνω στο χρήστη ένα virtual machine το οποίο μπορεί και το βλέπει από, από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμα και από το σπίτι του. Και αν το virtual machine είναι σβηστό, μόλις συνδεθεί πάνω του, ξεκινάει το virtual machine και ο χρήστη έχει πρόσβαση. Νομίζω πριν από έναν άμυση χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώ πότε ήταν, είχα κάνει μια παρουσίαση για το VDI και τα είχαμε δείξει αυτά. Τώρα... Ε, αυτό που ακούγεται είναι το Bring Your Own Device. Φέρε μου τη συσκευή σου μέσα στο εταιρικό δίκτυο και εγώ θα μπορέσω να σου δώσω τη δυνατότητα να δουλέψεις με τα αρχεία σου. Τώρα, το link που έχω βάλει κάτω σε αυτή τη διαφάνεια μιλάει για τα, τις εκδόσεις των Windows 8.1 και κάνει μια σύγκριση των εκδόσεων. Ουσιαστικά οι δύο τεχνολογίες που μας ενδιαφέρουν όταν μιλάμε για το Bring Your Own Device είναι το Workplace Join και τα Work Folders. Αν πάτε σε αυτό το link που έχω κάτω-κάτω στη διαφάνεια, θα δείτε ότι και τα δύο υποστηρίζονται από όλες τις εκδόσεις Windows 8.1, ακόμα και από τα Windows RT από τις RT συσκευέ, ένα Microsoft Surface ή κάποιο άλλο κατασκευαστή. Άρα λοιπόν πρακτικά δεν έχουμε περιορισμό σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα. Βλέπετε λοιπόν ότι για το Workplace Join τα λέω πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσω να μας μείνει χρόνο να σας δείξω να δούμε και αρκετά πράγματα στην πράξη. Το Workplace Join έρχεται να καλύψει ένα κενό. Το οποίο κενό ποιο ήτανε. Ο υπολογιστή μα ή θα ανήκε στον domain τη εταιρεία ή δεν θα ανήκε. Από τη στιγμή που ο υπολογιστή ανήκει στον domain τη εταιρεία, ο διαχειριστή, ο administrator έχει πρόσβαση, μπορεί να το εφαρμόσει πολιτικέ, είναι ένα μηχάνημα το οποίο ελέγχεται. Όταν όμω ο manager τη εταιρεία έχει ένα Windows 8, ένα tablet και δεν θέλει να το βάλει στο domain γιατί είναι δικό του προσωπικό και δεν θέλει να το βάλει μέσα στο Active Directory. Ο administrator πρακτικά δεν έχει κανένα έλεγχο σε αυτό το μηχάνημα. Η άλλη η δυνατότητα που έχουμε είναι τα work folders. Θέλω να κατεβαίνουν τα δεδομένα μου, τα προσωπικά μου δεδομένα που βρίσκονται στον file server της εταιρείας, να έρχονται στη συσκευή μου, να τα παίρνω μαζί μου και όταν κάνω μια αλλαγή, αυτή η αλλαγή να συγχρονίζεται και να επιστρέφει πίσω στον file server της εταιρείας. Θα τα δούμε αυτά τα δύο στην πράξη. Τώρα, το, τα work folders μοιάζουν αρκετά με το SkyDrive. Κάποιοι ίσως έχετε χρησιμοποιήσει το SkyDrive. Είναι ακριβώς η ίδια λογική και φιλοσοφία. Το SkyDrive δουλεύει με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και μπορεί να τα συγχρονίζει αυτά τα δεδομένα σε personal devices, όπως λέει εκεί, στο cloud. Που σημαίνει ότι το SkyDrive δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο από τον administrator μιας εταιρεία. Είναι κάτι προσωπικό του χρήστη. Το έχει και απλά αποθηκεύει τα αρχεία του. Αν θέλουμε κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο, είναι το SkyDrive Pro, το οποίο δουλεύει σε συνδυασμό με το SharePoint και το Office 365 ή απλά και μόνο με το SharePoint αν το έχετε εγκαταστημένο μέσα στην εταιρεία σας. Κάτω κάτω, στην τελευταία γραμμή, θα δείτε ότι χρησιμοποιούσαμε το λεγόμενο Folder Redirection το οποίο πώς δούλευε όταν εγώ πήγαινα και αποθήκευα κάποια αρχεία μέσα στο My Documents, στον υπολογιστή μου, αυτά στην πραγματικότητα δεν αποθηκευόταν στο My Documents, <coughs> αποθηκευόταν στον File Server της εταιρείας. Δείτε τώρα πώς βρίσκει τη θέση του, πώς βρίσκουν τη θέση του στα work folders. Πάλι είναι τα δικά μου προσωπικά δεδομένα, τα εταιρικά όμως δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται στον file server της εταιρείας και εγώ μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτά τα εταιρικά δεδομένα από οποιαδήποτε προσωπική μου συσκευή. Είτε ανήκει στο Active Directory, είτε ανήκει στο domain, είτε δεν ανήκει. Τώρα, τα work folders τι χρειάζονται. Στον Windows Server 2012 R2 υπάρχει ένας καινούριο File Server Rollos και ονομάζεται ακριβώς έτσι, Work Folders. Άρα λοιπόν εγκαθιστούμε. Το συγχρονισμός γίνεται μέσω της απλής θύρας 443 με HTTPS πρωτόκολλο. Άρα πρακτικά στο firewall της εταιρείας σας αρκεί να ανοίξετε μόνο τη θύρα 443. Τι γίνεται με τους παλιότερους clients όπως ας πούμε Windows XP ή Windows Vista ή ακόμα και Windows 7 που δεν υποστηρίζουν work folders ή θα υποστηρίζουν ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν έχω ένα λειτουργικό το οποίο δεν υποστηρίζει work folders, συνεχίζω και συνδέομαι κανονικά στο file server με το SMB πρωτόκολλο, το, το πρωτόκολλο με το οποίο μοιράζουμε φακέλους στο δίκτυο όπως παλιά, δεν αλλάζει τίποτα. Τα, τα work folders δουλεύουν σε συνδυασμό και με άλλους ρόλους. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μπορούμε σε έναν file server να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που λέγεται File Server Resource Manager. Και τι κάνει αυτό το εργαλείο. Μπορώ να πάω και να καθορίσω quota, δηλαδή να βάλω ένα όριο πάνω σε ένα φάκελο που βρίσκεται στον File Server. Όπως επίσης μπορώ να βάλω και τα λεγόμενα, να βάλω και περιορισμούς στον τύπο των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν σε εκείνο τον File Server. Τα Work Folders χρειάζονται έναν δίσκο που βρίσκεται τοπικά πάνω στον file server. Είτε αυτό είναι USB δίσκο, είτε είναι iSCSI δίσκο, δεν μπορείτε να το κάνετε με κάποιο μοιρασμένο φάκελο. Δηλαδή, να έχετε τον file server σα και τα δεδομένα, τα, τα, αρχεία των work folders να αποθηκεύονται σε κάποιο άλλο δικτυακό ε, φάκελο. Δημιουργούμε κατά την εγκατάσταση το Work Folder Share, τον μοιρασμένο φάκελο κάτω από τον οποίο θα αποθηκεύσει ο κάθε χρήστη στα δικά του προσωπικά του δεδομένα. <coughs> το πολύπλοκο της υπόθεσης είναι ότι χρειαζόμαστε ψηφιακά πιστοποιητικά είτε public, αγορασμένα από κάποια εταιρεία όπως είναι η Verisign, είτε πιστοποιητικά τα οποία τα έχουμε δημιουργήσει μέσα από τη δική μας public infrastructure υποδομή. Έχουμε στήσει ένα certificate server και έχουμε εκδώσει τα σωστά πιστοποιητικά για να τα χρησιμοποιήσουν οι clients. Ο χρήστης ο οποίος συγχρονίζει τα αρχεία του στα work folders πρέπει να ανήκει σε κάποιο group το οποίο το δημιουργούμε επίσης κατά την εγκατάσταση των work folders και ποια είναι τα λειτουργικά που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ένα Windows 8, ένα μηχάνημα που ανήκει στο domain, μπορεί να δουλέψει κανονικά με τα work folders. Ένα μηχάνημα το οποίο δεν ανήκει στο domain. Φανταστείτε εκείνη την ταμπλέτα που σας έλεγα του manager, ο οποίος θέλει να τη συγχρονίζει και να έχει πάντα μαζί του τα προσωπικά του αρχεία, τα αρχεία που βρίσκονται στον file server. Επίσης μπορεί να δουλέψει και με αρτή συσκευέ. Όχι μόνο με Intel. Για τα Windows 7 και για το iPad, <coughs> σίγουρα θα υπάρξει σύντομα θα υπάρξει agent software, το οποίο θα εγκαθίσταται στο λειτουργικό και θα επιτρέπει επίσης να δουλεύουν και αυτές οι συσκευές με work folders. Φανταστείτε λοιπόν ένα iPad πλέον δεν είναι περιορισμός. Μπορεί με, από το iPad ο manager να συνδέεται πάνω στο file server της εταιρείας και να κατεβάζει τοπικά στο iPad τα αρχεία του. Τώρα, πώς μπορεί να συνδεθεί κάποιος, ο χρήστης, πώς συνδέεται στα work folders για να αρχίσει το συγχρονισμό των αρχείων. Μπορεί να δουλέψει ο μηχανισμός του Auto Discovery, με τον οποίο πολύ απλά ο χρήστης όταν σετάρει τα work folders, την email διεύθυνσή του και τίποτα άλλο. Εντοπίζεται ο σωστός file server και ξεκινάει ο συγχρονισμός των αρχείων. Ή μπορεί ο χρήστη να πληκτρολογήσει ένα URL. Αυτό το URL είναι το https workfolders.domain.local ή αν το βλέπει από τον έξω κόσμο https workfolders.domain.gr ανάλογα πώς είναι το όνομα του domain σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε group policies. Είτε να κάνετε configuration μέσα από το configuration manager, είτε μέσα από το Intune όπου όλα αυτά να γίνονται προαιρετικά, δηλαδή ο χρήστης ναι μεν ε, αποφασίζει πότε θα συνδεθεί, αλλά δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει ούτε καν το email του, είναι όλα σεταρισμένα από πριν για αυτόν. Ή επίσης μπορούμε μέσω Group Policies ή μέσω Configuration Manager ή μέσω Windows Intune να δημιουργήσουμε το λεγόμενο Mandatory Connection. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αν το θέλει ο χρήστη ή όχι, εγώ του το βάζω να υπάρχει και να είναι έτοιμο σεταρισμένο. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι Forced που σημαίνει ότι ο χρήστη το βρίσκει έτοιμο και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα Work Folders και ακριβώς επειδή μιλάμε για Group Policies γίνεται αυτόματα. Τώρα κάτι άλλο που μπορούμε να Σετάρουμε. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτό το παράθυρο είναι τα properties ενός λογαριασμού χρήστη μέσα στο Active Directory. Βλέπετε ότι υπάρχει η καρτέλα που λέει Attribute Editor. Μέσα λοιπόν στα καινούρια attributes που έχει το Active Directory του Windows Server 2012 R2, βλέπετε ότι υπάρχει ένα καινούριο attribute που ονομάζεται MSDS Sync Server URL όπου πρακτικά εκεί μπορούμε, αν θέλουμε, αναχρήστη, να πάμε και να πληκτρολογήσουμε ποιο είναι ο file server ο οποίο έχει τα δεδομένα του χρήστη. Αν δεν θέλετε να το κάνετε με group policy, μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα για κάθε χρήστη. Ίσως, αν έχετε περισσότερους από έναν file Server, ο συγκεκριμένος χρήστης, αυτός ο Donald Duck, θα έχει τα αρχεία του στον file server νούμερο 1, κάποιος άλλος χρήστης ενδεχομένως να έχει τα αρχεία του στον file server νούμερο 2 και ούτω καθεξής. Τώρα, τι χρειαζόμαστε λοιπόν. Εγκαθιστούμε το File Server όλο, ενεργοποιούμε τα Work folders στο 2012 R2. Για να μπορεί να συνδεθεί κάποιος από τον έξω κόσμο, θα πρέπει στο Public DNS της εταιρείας σας να πάτε και να προσθέσετε αυτή την εγγραφή workfolders.yourdomain.com. Και με ένα NAT μπορείτε στο router σας, ανοίγοντας τη θύρα 443, να στέλνετε τον χρήστη μέσα στον file server. Ανοίγετε λοιπόν, όπως σας είπα, τη θύρα 443, ώστε να είναι προσβάσιμος ο file server από τον έξω κόσμο. Δημιουργείτε ένα server certificate και βεβαιώνεστε ότι αυτό το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται από, τη, από το αντίστοιχο web app των Work Folders. Αυτό είναι και το δυσκολότερο κομμάτι το οποίο θα σας πεδέψει ε, όταν θα στήσετε τα δικά σας work folders. Και θα σας δείξω σε λίγο για ποιο λόγο. Φτιάχνετε τους χρήστες που θέλετε να χρησιμοποιούν τα work folders, δημιουργείτε το sync group όπως είπαμε, δημιουργείτε αν θέλετε group policies και... Τέλο, πηγαίνουμε σε ένα μηχάνημα με Windows 8.1 και κάνουμε το τελικό configuration ώστε να μπορεί ο χρήστη να αρχίσει και να συγχρονίζει τα αρχεία του. Τώρα, σε σχέση με τα πιστοποιητικά που σα είπα. Το πολύπλοκο της υπόθεσης είναι το εξής. Εδώ καταρχήν βλέπετε μία ρύθμιση που υπάρχει στα καινούργια group policies του Windows Server 2012 R2, όπου μπορούμε να πάμε να καθορίσουμε ποιο είναι το Work Folders URL, είναι, ποια είναι η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να πάει μία συσκευή με Windows 8.1 ή με Windows RT 8.1 και να συνδεθεί στα Work Folders. Άρα με group policy αυτή η ρύθμιση περνάει σε όλα τα μηχανήματα και οι υπολογιστές την ξέρουν από πριν. Μπορείτε επίσης μέσα από το group policy να πείτε ότι θέλετε το automatic setup να γίνει force. Δηλαδή, μην ρωτά καν το χρήστη, καν το στο μηχάνημά του και ξεκίνα να συγχρονίζεις αρχεία. Τώρα, προτείνεται ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε HTTPS, δηλαδή να κάνετε όλη εκείνη τη διαδικασία που είπαμε με τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Θα μπορούσατε πρακτικά να το κάνετε και χωρί πιστοποιητικά με απλό HTTP, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν έχετε μία ταμπλέτα που συνδέεται από το ίντερνετ και κατεβάζει αρχεία από τον file server της εταιρείας, δεν είναι ασφαλές να δουλεύουμε με HTTP. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους κρυπτογράφηση. Και αυτή την κρυπτογράφηση την πετυχαίνουμε με το HTTPS. Τώρα, επίσης καλό, θα σας διευκολύνει πολύ, αν χρησιμοποιήσετε ένα public πιστοποιητικό, αν αγοράσετε ένα πιστοποιητικό, το οποίο προέρχεται από κάποια γνωστή εταιρεία. Εταιρείε, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλέ πλέον που δίνουν πιστοποιητικά και έχουν πέσει και αρκετά οι τιμέ. Παλιότερα χρειαζόταν να ξοδέψουμε πολλά λεφτά για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό. Τώρα έχουν πέσει αρκετά οι τιμέ. Ένα public λοιπόν πιστοποιητικό θα σα διευκολύνει πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Γιατί? Γιατί πρακτικά το κάθε ένα μηχάνημα το οποίο θα έρθει να συνδεθεί με τον file server δεν χρειάζεται να του εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό από τη στιγμή που είναι public το εμπιστεύετε ούτως ή άλλως από πριν το αναγνωρίζει σαν έγκυρο πιστοποιητικό αν χρησιμοποιήσετε τη δικιά σας public infrastructure υποδομή το πιστοποιητικό το οποίο έχετε εκδώσει και έρχεται εγκαταστήσει πάνω στον work folders server θα πρέπει να το κάνετε import σε κάθε ένα μηχάνημα το οποίο θέλετε να χρησιμοποιεί work folders αν αυτά τα μηχανήματα ανήκουν στο domain γίνεται εύκολα το import με group policy. Αν όμω δεν ανήκουν στο domain, πρέπει να κάνετε export το πιστοποιητικό χειροκίνητα και import στο client μηχάνημα. Και εδώ είναι κάτι το οποίο με πέδεψε την πρώτη φορά πάρα πολύ. Θα εγκαταστήσετε, θα εκδώσετε το πιστοποιητικό από το δικό σας Certificate Server. Θα πρέπει να βρείτε το Certificate Thumbprint, το οποίο είναι ένας μακρύς αριθμός, θα σας το δείξω τώρα σε λίγο, και να βεβαιωθείτε με την τελευταία εντολή κάτω-κάτω, την NetSH εντολή, NetSH HTTP, Add SSL Certificate, να συνδέσετε πρακτικά αυτό το πιστοποιητικό πάνω στον file server, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο dctestlab.com, χρησιμοποιώντας το σωστό application ID. Αυτό το application ID που βλέπετε, το cy 66697 7 b και ούτω καθεξής, είναι το σωστό application application ID των work folders. Με κάποιο τρόπο είναι hard-coded περασμένο μέσα στο Windows Server 2012. Ε, αν δεν το ξέρετε, παιδεύεστε γιατί δεν μπορείτε να συνδέσετε το πιστοποιητικό με το σωστό application ID. Πρακτικά δεν θα μπορέσει να συνδεθεί κάποιος πάνω στον file server. <coughs> Τώρα, εδώ, όταν θα πάρετε την παρουσίαση, σας έχω κάποια links και ακόμα και ένα test lab το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να δούμε λίγο πώς μπορεί να δουλέψει, πώς δουλεύει όλη αυτή η διαδικασία. Κλείνω λοιπόν λίγο την παρουσίαση και πηγαίνω στα Virtual Machines που έχω δημιουργήσει. Τα έχω μαρκαρισμένα για να σας δείξω το εξής. Έχω καταρχήν εγκαταστήσει έναν ADFS, έναν Federation Server, είναι το πρώτο μηχάνημα που τρέχει. Έχω έναν Domain Controller, ο DCWJ είναι ο Domain Controller με Active Directory. Έχω έναν Web Server ο οποίος τρέχει μία εφαρμογή, θα τη δούμε σε λίγο. Και έχω και ένα μηχάνημα με Windows 8.1, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πώς, δουλεύουν, πώς δουλεύει το Workplace Join. Τώρα, θα μπω λίγο αρχικά στον domain controller μου για να σας δείξω αυτό που σας έλεγα με το πιστοποιητικό. Συνδέομαι λοιπόν στο domain controller μου και πηγαίνω σε μία MMC κονσόλα και σε αυτή την MMC κονσόλα θα προσθέσω το snap-in που λέγεται certificate για το computer account πάντα. Προσθέτοντας λοιπόν στην κονσόλα θα δείτε ότι μέσα εδώ υπάρχει το σωστό πιστοποιητικό. Αυτό θα πρέπει είτε να το στείλετε με group policy σε όλου τους clients που έχετε μέσα στο δίκτυό σας, μέσα στο domain σας, ή να το κάνετε export και να το κάνετε import μετά σε κάθε ένα Windows 8.1 μηχάνημα το οποίο θέλετε να συνδεθεί και να χρησιμοποιεί τα work folders. Μάλιστα, αν πάμε στα properties, αυτού του πιστοποιητικού, συγγνώμη δεν θα πάμε στα properties, θα του κάνουμε ένα διπλό κλικ και θα δείτε ότι στα details εδώ του πιστοποιητικού κάτω κάτω υπάρχει αυτό το thumbprint print που σας είπα στην προηγούμενη διαφάνεια και επίσης τα πιστοποιητικά πρέπει να προσέξετε να υπάρχει ένα sun όπως λέμε, ένα subject alternative name που να έχει την ονομασία workfolders. και το όνομα του domain σας. Τώρα, αφήνουμε τον Domain Controller και πηγαίνουμε σε ένα μηχάνημα με Windows 8.1. <coughs> σε αυτό το μηχάνημα συνδέομαι με ένα, με ένα Microsoft Account, με ένα Live ID που έχω. Μπαίνω λοιπόν σε αυτό το μηχάνημα. Παρατηρείτε ότι αυτό το μηχάνημα δεν ανήκει στο Domain, είναι ένα δικό μου προσωπικό, α το πούμε ότι είναι μια ταμπλέτα. Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε καταρχήν λίγο πάλι τα certificates εδώ όπως κάναμε πριν για να βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Άρα μπαίνουμε πάλι σε μια management console, προσθέτουμε το snap in certificates για το computer account και βλέπουμε μέσα στα πιστοποιητικά ότι υπάρχει επίση και εδώ ακριβώ το ίδιο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά ουσιαστικά είναι, να το πούμε έτσι, η δικλίδα ασφαλεία μα. Εάν υπάρχει το πιστοποιητικό εδώ και υπάρχει και στον work folder server, στον file server, σημαίνει πολύ απλά ότι το ένα μηχάνημα εμπιστεύεται το άλλο και μπορούν να κάνουν μεταξύ του μια ασφαλή σύνδεση. Τώρα, πώ ετάρουμε τα work folders. Μέσα από το control panel, αν μπω λίγο στο. Control Panel σε αυτά τα Windows 8.1 εδώ. Κάτω κάτω υπάρχει επιλογή Work Folders. Μπορείτε να τη βγάλετε και σαν shortcut. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνω είναι το εξή. Για να ξεκινήσει ο πρώτος συγχρονισμός μου λέει βάλε την email διεύθυνσή σου. Άρα λοιπόν βάζω την email διεύθυνσή μου η οποία είναι η chrispapakikontozo.com Πατάω το Next. Προσπαθεί να βρει τον File Server και πριν με συνδέσει εμφανίζεται μία οθόνη από τα Federation Services. Εάν δεν έχετε Federation Services μέσα στο δίκτυό σας, Μόλι πληκτρολογήσετε την email διεύθυνση και πατήσετε επόμενο, θα σα εμφανιστεί ένα παραθυράκι που σα ζητάει ζητά απλά το username και το password που έχετε. Είναι το, αυτό που λέμε το NTLM παραθυράκι. Αυτό που βλέπετε όταν ε, πάτε να μπείτε, για παράδειγμα, σε κάποιον φάκελο στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση και σα πετάγεται στην οθόνη. Εδώ θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε Federation Services. Γιατί? Γιατί είπαμε ότι τα work folders θέλουμε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλα λειτουργικά εκτό Microsoft. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ πιο κομψό η οποιαδήποτε συσκευή να βλέπει ένα τέτοιο παράθυρο και μάλιστα αυτό το παράθυρο μπορεί να παραμετροποιηθεί. Βλέπετε έχω βάλει την ονομασία που θέλω πάνω εδώ. Όσο αυξάνεται το μέγεθος του παραθύρου εμφανίζεται και ένα γραφικό το οποίο επίσης το έχω προσθέσει εγώ. Μπορείτε να βάλετε ένα γραφικό της εταιρείας σας, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, εδώ γίνεται το εξής. Θε μου λέει να συνδεθεί στα work folders, πρέπει να περάσει από τον Federation Server. Να ελεγχθεί πρώτα από εκεί και μετά θα σου δώσω πρόσβαση. Βάζω λοιπόν πάλι το username και password που έχω σαν χρήστη. Κάνω sign in. Μου λέει ότι στον υπολογιστή σου θα δημιουργηθεί ένας καινούριο φάκελος που θα ονομάζεται Work Folders και θα βρίσκεται εδώ. Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία του αν θέλετε. Πατώντας Next, μου λέει το εξή. Επειδή εδώ τώρα εσύ θα μεταφέρεις εταιρικά δεδομένα σε αυτό το tablet που έχεις με Windows 8.1, θέλω να αποδεχθείς κάποιες πολιτικές. Η πολιτική η πρώτη είναι να κρυπτογραφηθούν τα work folders, τα αρχεία δηλαδή να είναι κρυπτογραφημένα. Η άλλη πολιτική είναι να μπει ένα password πάντοτε για να συνδέσεις τον υπολογιστή σου αν δεν έχεις κάποιο password και επίσης να κλειδώνει αυτόματα η οθόνη Μπορεί να ξεχάσει κάπου το τάμπλετ, να μην έχει πρόσβαση, να μην έχει πρόσβαση οποιοδήποτε στα, εταιρικά δεδομένα. Και επίση, μέσα από τα work folders έχουμε τη δυνατότητα, αν εμεί για κάποιο λόγο χάσουμε τον υπολογιστή μα, μα κλέψουν το τάμπλετ, έχουμε τη δυνατότητα να σβήσουμε απομακρυσμένα ό,τι υπάρχει μέσα στα work folders, ώστε να μην μπορέσει να αποκτήσει κάποιο άλλο απομακρυσμένη πρόσβαση. Λέμε λοιπόν ότι δεχόμαστε αυτέ τι πολιτικέ. Μου λέει ότι ξεκινάει η όλη διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι τα work folders μου. Ο χώρος που έχω στον file server μου είναι 10 GB όλος και όλος. Ο τελευταίος συγχρονισμός έγινε τώρα ουσιαστικά. <coughs> Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα χειροκίνητο συγχρονισμό με το Sync Now. Και επίσης, αν μπούμε μέσα εδώ στο This PC, βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα φακελάκι ακόμα εδώ, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτά τα δεδομένα τα οποία φέρνω εγώ στον, έχω εγώ στον υπολογιστή μου. Πηγαίνω λοιπόν εγώ να δημιουργήσω ένα καινούριο αρχείο. Το test.txt. Βλέπετε καταρχήν το πράσινο χρώμα σημαίνει ότι κρυπτογραφείται αυτόματα αυτό το test αρχείο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι μετά από λίγο αυτό το αρχείο να συγχρονιστεί και να πάει και να αποθηκευτεί στον file server. Είτε περιμένουμε περίπου το δίλεπτο, το τρίλεπτο που γίνεται ο συγχρονισμό, ή μπορούμε να του πούμε κάνε μου τώρα συγχρονισμό. Εάν πάμε στον domain controller μα, ο οποίο είναι ο file server που λέγαμε, βλέπετε υπάρχει ο φάκελο Work Folders. Μέσα εδώ έχει δημιουργηθεί ένα προσωπικό φάκελο για μένα, και μέσα εδώ υπάρχουν αυτά τα δύο αρχεία. Άρα λοιπόν πρακτικά καταλαβαίνετε ότι αν συνδέσω και έναν ακόμα υπολογιστή με work folders με το ίδιο username και password, όλα αυτά τα αρχεία θα φύγουν από τον file server και θα κατέβουν τοπικά και σε κινητή συσκευή. Λίγο πολύ όπως δουλεύει το SkyDrive μόνο που πρόκειται για τα αρχεία που βρίσκονται πάνω στον file server της εταιρεία. Τώρα θέλω να σας δείξω κάτι ακόμα. Έστω ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο, μουσικής. Πάω λοιπόν και του λέω, θέλω να αποθηκεύσω ένα τραγούδι, ένα music mp3 αρχείο. Ο administrator έχει τη δυνατότητα να μην συγχρονίσει κάποιους τύπους αρχείων. Βλέπετε, μου έβγαλε ένα error και μου λέει το αρχείο music mp3 upload failed, access is denied. Γιατί έγινε αυτό, αν πάμε πάνω στον file server, θα δείτε ότι και μάλιστα δεν έχει έρθει, δεν έχει ανεβεί αυτό το αρχείο ακόμα. Αν πάμε λοιπόν στον File Server, θα δείτε ότι υπάρχει ένα εργαλείο που ονομάζεται File Server Resource Manager, αυτό που σας έλεγα πριν. Με αυτό το εργαλείο λοιπόν, έχω βάλει ένα File Screening, το οποίο λέει το εξή για τον φάκελο work folders πάνω στον file server μπλόκαρε audio και βίντεο αρχεία. Δεν θέλω να μπορούν να αποθηκεύσουν οι χρήστες μου audio και βίντεο αρχεία. Όπως επίσης εδώ ακριβώς από πάνω βλέπετε και το quota που έχω φτιάξει. Έχω βάλει όριο 10 GB αναχρήστη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπετε από τον υπολογιστή με Windows 8.1 10 GB ότι είναι το όριο και δεν επιτρέπεται να γίνει συγχρονισμός ενός αρχείου που ε, είναι αρχείο μουσικής. Τώρα, εάν πάμε και το τροποποιήσουμε, του κάνουμε ένα rename και το κάνουμε txt θα δείτε ότι στον επόμενο συγχρονισμό θα ανεβεί κανονικά και αν πάμε στον domain controller μας θα δούμε στα work folders αν κάνουμε ένα refresh εδώ ότι έχουμε αυτά τα αρχεία, έτσι όπως ήτανε. Τώρα, ε, για να δούμε μήπως έχουμε... κάποιοι δεν έχετε ήχο βλέπω εδώ. Ε, εντάξει, όσοι δεν έχετε ήχο, η παρουσίαση καταγράφεται, γίνεται recorded, οπότε θα μπορέσετε να τη δείτε και αργότερα. Λοιπόν, τώρα, Γυρνάμε λίγο πάλι στην παρουσίασή μας. Για να μιλήσουμε για το Workplace Join. Τι είναι το Workplace Join. Είναι η δεύτερη τεχνολογία για το Bring Your Own Device. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε κάποιες συσκευές τις οποίες χρησιμοποιεί ο χρήστης και αντίστοιχα αυτές οι συσκευές να φαίνονται μέσα στο Active Directory χωρίς να ανήκουν όμως στο domain της εταιρείας. Για να δούμε τι πετυχαίνουμε. Καταρχήν μέχρι τώρα είχαμε τρεις περιπτώσεις. Να έχουμε μια συσκευή που δεν ανήκει στο Active Directory, not join to Active Directory. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια συσκευή, συσκευή που έχει μπει στο Workplace ή αντίστοιχα να έχουμε μια συσκευή που ανήκει στο Domain. Ποιες είναι οι διαφορές. Σε μια συσκευή που δεν ανήκει στο Domain, ενδεχομένως να επιτρέπουμε στον χρήστη να βλέπει αρχεία της εταιρεία, αλλά ο administrator δεν έχει καμία απολύτω πρόσβαση. Είναι προσωπική συσκευή του χρήστη, δεν μπορεί να την κουμαντάρει με τίποτα. Εάν αυτή τη συσκευή τη βάλουμε στο workplace, όπως θα δούμε, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ελέγχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ενδεικτικά, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ποιες εφαρμογές βλέπει ο χρήστης, αν μπορεί να συνδεθεί και να βλέπει αρχεία πάνω από το file server και ούτω καθεξής. Έχουμε έλεγχο και Workplace Join μπορεί να κάνει ένα iPad, μπορεί να κάνει ένα, μια Android ταμπλέτα. Γενικά η Microsoft έχει σκοπό να υποστηρίξει όλες αυτές τις πλατφόρμες φορητών συσκευών που υπάρχουν. Από την άλλη ξέρετε ότι μια συσκευή που ανήκει στο domain, ο administrator έχει full control με πώληση με τα πάντα. Για να δούμε λοιπόν τι χρειάζεται για να εγκαταστήσετε το να δουλέψετε με το Workplace Join. Κάτω-κάτω στη διαφάνεια βλέπετε ότι σας έχω πάλι το link Detail Steps, οδηγός που θα σας βοηθήσει να στήσετε όλη αυτή την υποδομή που θα δείτε. Χρειάζεστε Domain. Χρειάζεστε να εγκαταστήσετε τον Federation Server. Εδώ Federation Server δεν είναι προαιρετικός όπως ήταν στα Work Folders που είδαμε πριν. Είναι υποχρεωτικός. Χωρίς Federation Server δεν μπορείτε να έχετε Workplace Join για να εγκαταστήσετε τον Federation Server, το service, το ADFS service, θα πρέπει να ξεκινάει για να χρησιμοποιεί ένα Managed Service Account, το οποίο για να το δημιουργήσετε τρέχετε αυτές τις εντολές. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχω δημιουργήσει ένα Service Account που ονομάζεται FSGMSA και το έχω αντιστοιχίσει στον Federation Server, ο οποίος έχει την ονομασία adfs.contoso.com προτείνω να πάτε στο blog μου, όχι τώρα φυσικά, αργότερα, στο www.falougakis.com να ψάξετε να κάνετε μια αναζήτηση για Managed Service Accounts. Έχω γράψει ένα άρθρο που εξηγεί όλη τη διαδικασία πώς δημιουργούνται αυτά τα Managed Service Accounts και για ποιο λόγο υπάρχουν πλέον. Και επίσης χρειάζεται και το κλασικό πιστοποιητικό για τον ADFS Server. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, το πιστοποιητικό πρέπει να έχει ένα subject alternative name enterprise registration.contoso.com Όπως αντίστοιχα με τα work folders έπρεπε στο πιστοποιητικό να υπάρχει το subject alternative name work folders. Εδώ για το workplace join πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα πιστοποιητικό που να έχει αυτή την ονομασία και επίση είναι και αυτή μια εγγραφή που πρέπει να πάμε να τη δημιουργήσουμε στο DNS Τώρα, <coughs> για να δούμε λίγο πώς δουλεύει το Workplace Join. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα μηχάνημα με Windows 8.1, Change PC Settings, κατεβαίνουμε εδώ κάτω που λέει Network, Workplace και εδώ πληκτρολογούμε την email διεύθυνση του χρήστη που χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή. Πατάμε Join και αμέσω βλέπετε ότι πάλι εμφανίζεται ο Federation Server όπω και πριν, όπου λέει στον χρήστη: βάλε το password, κάνε sign-in με το λογαριασμό που έχει μέσα στην εταιρεία. Συνδέεται, μου λέει λοιπόν ότι this device has joined your workplace network. Άρα λοιπόν, πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε. Αν πάω λίγο στον domain controller μου, θα δείτε ότι μέσα στο Active Directory υπάρχει μία ακόμα ένα ακόμα φακελάκι πλέον που λέγεται Register Devices. Και αν κάνω ένα refresh εδώ, θα δείτε ότι εμφανίζεται αυτός ο καινούριος υπολογιστής που μόλις έκανε Workplace Join. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αυτός ο καινούριος υπολογιστής ο οποίος μόλις έκανε Workplace Join. Αν πάτε στα Properties της συσκευής, στον Attribute Editor, θα δείτε ότι εμφανίζεται το όνομα του συγκεκριμένου υπολογιστή και αν κατεβούμε και λίγο παρακάτω θα δείτε ότι έχει μέχρι και την έκδοση του λειτουργικού ώστε να ξέρουμε τι είδους συσκευή είναι αυτή η οποία έχει συνδεθεί με Workplace Join. Βλέπετε εδώ έχει Windows, έκδοση 6.3.9.600 κτλ. Άρα λοιπόν δεν μπαίνουν στο domain, μπαίνουν σαν registered devices. Να δούμε λοιπόν λίγο κάτι τώρα. Γυρνάμε πάλι πίσω σε αυτό το Windows 8.1 μηχάνημα. Φυσικά μπορούμε να πατήσουμε leave εδώ όποτε θέλουμε και να φύγουμε από το workplace. Τώρα λοιπόν που έχουμε βγει από το workplace θα πάω και θα ανοίξω μια web εφαρμογή. Έχω λοιπόν μια εφαρμογή <coughs> η οποία βρίσκεται στον web server. Ο web server είναι αυτός εδώ να κάνω λίγο login ναι Λοιπόν, αυτή είναι η web εφαρμογή, λέγεται Claim Application. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή που όταν συνδέεται κάποιο χρήστη, εμφανίζει μια web σελίδα με όλε τι ιδιότητε του λογαριασμού του μέσα στο domain. Παρατηρήστε απλά πώ μια τέτοια web εφαρμογή συνδέεται με το Federation Server. Υπάρχει ο φάκελος μέσα στα αρχεία της εφαρμογής, υπάρχει ο φάκελος Federation Metadata και μέσα εδώ υπάρχει το XML αρχείο, το οποίο αν τα ανοίξουμε θα δούμε ακριβώς όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Federation που πρέπει να έχει αυτή η web εφαρμογή. Για να δούμε λοιπόν τι πετυχαίνουμε με όλα αυτά. Θα γράψω λίγο πάλι τη διεύθυνση για να τη δείτε. Ο χρήστης μας ξέρει ότι η web εφαρμογή έχει αυτή τη διεύθυνση webserver1.contoso.com κάθετος claim application μόλις πατήσει enter παρατηρήστε ότι τον γυρνάει κατευθείαν στον ADFS server βλέπετε ότι δεν είμαστε πλέον στον web server είμαστε στον ADFS μπαίνει λοιπόν ο χρήστης με το username και password που έχει και κατευθείαν ανοίγει η σελίδα αυτή της εφαρμογής όπου εμφανίζει τα λεγόμενα claims. Τα claims πρακτικά είναι όλες οι πληροφορίες αυτού του λογαριασμού μέσα στο Active Directory. Βλέπετε υπάρχει το UPN του χρήστη, το, ουσιαστικά ο λογαριασμός του μέσα στο Active Directory, Primary Group SID, τα SIDs από τα groups στα οποία ανήκει αυτός ο χρήστης και ένα σωρό άλλες πληροφορίες από τυχόν άλλα groups που ανήκει. Παρατηρήστε όμως, υπάρχει επίσης και το URL της εφαρμογής και υπάρχει επίσης και η IP διεύθυνση του μηχανήματος από την οποία συνδέθηκε αυτός ο χρήστης για να δει την εφαρμογή. Κλείνω τη σελίδα και πάω να την ξανανοίξω και βλέπω ότι μου ξαναζητάει πάλι username και password και το πληκτρολογώ. Βάζω λοιπόν ξανά πάλι το username και password, μία από τα ίδια, θα παρατηρήσετε ότι κάθε φορά που κλείνετε την εφαρμογή, όταν την ξανανοίγετε, ζητάει πάλι username και password. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε το εξή. Να πάμε και να βάλουμε ξανά αυτό το μηχάνημα στο workplace. Γιατί αν θυμάστε, το έχουμε βγάλει. Πάμε και λέμε λοιπόν, βάλε τον υπολογιστή στο workplace. Εμφανίζεται ο Federation Server. Βάζω το password μπαίνει το μηχάνημα στο Workplace και αν γυρίσουμε πάλι πίσω στην εφαρμογή, τρέχοντας την εφαρμογή, μου ζητάει username και password γιατί δεν ξέρει ποιος είμαι. Πατάω λοιπόν το sign in. Με βάζει, αλλά παρατηρήστε ότι εδώ πλέον έχουμε και μία επιπλέον πληροφορία αυτή εδώ η πληροφορία είναι ο υπολογιστής από τον οποίο συνδέεται ο χρήστης. Δηλαδή πλέον η εφαρμογή με το Workplace Join που κάναμε ξέρει και από ποια συσκευή συνδέεται ο συγκεκριμένος χρήστης. Και μάλιστα αν κλείσω αυτή την εφαρμογή και την ξανανοίξω θα δείτε ότι πετυχαίνουμε το single sign on που λέγαμε. Δηλαδή από τη στιγμή που χρησιμοποιείς μια registered συσκευή με Workplace Join έχουμε single sign on. Δεν χρειάζεται ο χρήστης να πληκτρολογεί ξανά και ξανά In, uh, το username και password που έχει. Τώρα, θα κάνω το εξή. Θα σταματήσω λίγο τα work folders από εδώ. Θα πω ότι δεν θέλω stop using work folders. Δεν θέλω να γίνεται συγχρονισμός. Και θα πάω επίσης και στο workplace join. Και θα βγάλω επίσης τη συσκευή πάλι από εδώ. Ωραία. Τόση ώρα δουλεύαμε με τον χρήστη chrispapakikontozo.com πάμε λίγο πίσω στις διαφάνειές μας να δούμε το εξής. Δεν θα ήταν ωραίο αντί να ζητάμε μόνο username και password το οποίο κάποιος θα μπορούσε και να το κλέψει να χρησιμοποιούμε και ακόμα έναν factor και ακόμα έναν παράγοντα για ταυτοποίηση. Θα μπορούσαμε λοιπόν για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποια μυστική ερώτηση. Το έχετε δει σε κάποιε περιπτώσει όταν μπαίνετε και κάνετε registration σε κάποια site. Σα λένε βάλτε σε αυτή την ερώτηση, βάλτε τη μυστική σα απάντηση κτλ. κτλ. Ώστε αν για κάποιο λόγο προσπαθήσετε να μπείτε με λάθο password, να σα πει δώσε μου τη μυστική απάντηση σε εκείνη την ερώτηση που έβαλε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ πλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Azure και να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο Phone Factor. Το Phone Factor ήταν μια εταιρεία την οποία πρόσφατα την αγόρασε η Microsoft, είναι πλήρω εσωματωμένοι μέσα στο Windows Azure. Άρα λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο χρήστη με το που πάει να συνδεθεί στην, ε, ε, είτε στα work folders είτε στην web εφαρμογή που είδαμε, δηλαδή σε κάθε περίπτωση ο χρήστη όταν περνάει από τον Federation Server, βάζει το username και password, αλλά επειδή ακριβώ θέλουμε να έχουμε ακόμα ένα authentication factor, τον καλεί στο τηλέφωνό του Απαντάει ο χρήστη στο τηλέφωνο του και του λέει: Αν είσαι εσύ όντω αυτό που ισχυρίζεσαι ότι είσαι, πάτα το pound key, πάτα τη δίεση και τότε τον βάζει μέσα στην, είτε στα work folders είτε στην claims εφαρμογή που είδαμε. Τώρα, αν για κάποιο λόγο κάποιο μου έχει κλέψει το username και password και προσπαθεί να συνδεθεί, Προφανώ δεν θα έχει το δικό μου κινητό, θα μου χτυπήσει εμένα το κινητό. Αν μου χτυπήσει εμένα το κινητό μου, θα καταλάβω ότι κάποιο προσπαθεί να μπει με το username και password που έχω εγώ. Μου δίνει το ηχογραφημένο μήνυμα, μου δίνει τη δυνατότητα να πατήσω έναν συνδυασμό πλήκτρων στο πληκτρολόγιο του κινητού μου και να στείλω ένα μήνυμα στον administrator, το οποίο είναι αυτό ακριβώ που βλέπετε. Fraud, fraud alert. Κάποιο χρήστη λέει έκανε report ότι ενδεχομένω το έχουν κλέψει το password και προσπαθούν να συνδεθούν μέσα εκεί. Το το phone factor στη συγκεκριμένη περίπτωση πάει και μπλοκάρει το λογαριασμό του χρήστη και πρέπει να μπούμε μέσα στο Windows Azure για να το ξεμπλοκάρουμε. Για να το δούμε στην πράξη λοιπόν πώς δουλεύει. Πάω να συνδεθώ στο Workplace ξανά. Τώρα είμαι ο χρήστης George Παπάκι. Λοιπόν, μόλις πατήσω Join, μου λέει βάλε το username και password βλέπετε ότι πάλι απαντάει ο Federation Server και μόλις πατήσω το sign in μου λέει το εξής multi Authentication. Για να βεβαιωθώ ότι είσαι εσύ όντως που ισχυρίζεσαι αυτός που ισχυρίζεις ότι είσαι, θα σε καλέσω στο κινητό σου και πρέπει να μου απαντήσεις. Εσύ, εν πάση περιπτώσει, σε όποιο τηλέφωνο έχει δηλώσει ο Administrator. Θα το κάνω λοιπόν εδώ και θα ακούσετε και το ηχογραφημένο μήνυμα. Έχω δηλώσει το κινητό μου, απλά να το ετοιμάσω λίγο για να απαντήσω κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, πατάω το Continue. Και περιμένουμε.

και μου λέει πραγματοποιήσετε είσοδο και με συνδέει στο Workplace Join. Και επίσης φανταστείτε ότι από τη στιγμή που έχουμε Federation Server το ίδιο ακριβώς μπορεί να γίνει και με τα Work Folders. Πάει λοιπόν κάποιος χρήστης να συνδεθεί από την ταμπλέτα του, βάζει το username και password. Επειδή ακριβώς πάλι θα περάσει από τον Federation Server, και θα βάλει το password εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σου λέει για να μπει, θα σε καλέσω στο κινητό. Τι άλλες επιλογές έχουμε να μου στείλει ένα SMS με ένα κωδικό και να πληκτρολογήσω αυτό το κωδικό σε ένα πεδίο που θα μου δώσει εδώ. Πατάω λοιπόν το continue. Το πάτησα. Το πάτησα. Χτυπάει το κινητό μου. Πατάω το πλήκτρο με τη δίεση. Πραγματοποιήσατε, Πραγματοποιήσατε ναι. είσοδο. Ευχαριστούμε και με συνδέει κατευθείαν στα Work Folders. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Θα γίνει ο πρώτος συγχρονισμός. Βλέπετε ότι τα αρχεία είναι αυτά, κουότας κτλ. κτλ. Αν ρίξουμε μια ματιά στον Federation Server, επειδή εδώ βρίσκεται τώρα όλο το κλειδί της διαδικασίας, θα δείτε ότι έχω πάει και έχω δηλώσει στο Multi-Factor Authentication του Federation Server ένα Global Policy. Το Global Policy λέω ότι θέλω να ισχύει μόνο για τον χρήστη που ονομάζεται George και το Authentication ουσιαστικά θέλω να είναι το Windows Azure Multi-Factor Authentication. Επίσης, η όλη διαχείριση γίνεται από εδώ, πάνω λοιπόν στο Federation Server μου δίνει τη δυνατότητα το Azure να κατεβάσω αυτό το software που λέγεται Multi-Factor Authentication Server. Παρατηρείτε ότι έχω δηλώσει δύο χρήστες, έχω βάλει τα κινητά τους εδώ, τα τηλέφωνα τους αντίστοιχα και επίσης έχω συνδέσει και τον Multi-Factor Authentication Server με το ADFS. Δείτε κάποιες άλλες επιλογές που έχουμε εδώ να ζητήσει ένα δεύτερο τηλέφωνο από τον χρήστη. Να αφήνει τον χρήστη να επιλέγει με ποιο τρόπο θέλει να κάνει authentication. Του λέει τι θέλει, να σε καλέσω, θε να σου στείλω text μήνυμα, θε να γίνει όλη η διαδικασία μέσω μια εφαρμογή που έχει κατεβάσει στο κινητό, μου, στο κινητό, σου και σου βγάζει ένα κωδικό και ούτω καθεξής. Και επίση το άλλο ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αναχρήστη πλέον, αν κάνετε ένα edit, βλέπετε ότι έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε Επίσης, αναχρίστη πώς θέλετε να γίνεται το authentication. Τώρα, αυτά όλα, ο Multi-Factor Authentication Server, δουλεύει σε συνδυασμό με τα Federation Services. Το οποίο Federation Services, ε, συγγνώμη, με το Windows Azure Multi-Factor Authentication. Αυτή λοιπόν είναι η κονσόλα του Windows Azure. Βλέπετε ότι έχω φτιάξει ένα Multi-Factor Authentication μέσα στο Active Directory του Azure. Και... Πάω να το διαχειριστώ επιλέγοντας Manage εδώ και μου εμφανίζει όλο το περιβάλλον διαχείρισης. Από εδώ επιλέγοντας Downloads κατεβάζετε τον Multi-Factor Authentication Server, τον οποίο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε μέχρι και σε XP, δεν είναι ανάγκη να τον βάλετε πάνω στον Federation Server. Όπως επίσης μπορείτε να έχετε και ένα ιστορικό από τους χρήστες που μπλοκαρίστηκαν επειδή για κάποιο λόγο κάποιος τους είχε κλέψει το password και οι χρήστες μόλις είδαν την κλίση στο κινητό τους δήλωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τρέχοντας λοιπόν ένα report μπορείτε να δείτε ότι ο χρήστης μπλοκαρίστηκε κάποιες συγκεκριμένε χρονικές στιγμές, μπλοκάρεται ο χρήστης από το Windows Azure Multi-Factor Authentication και αν θέλω να το ξεμπλοκάρω πρέπει να πάω εδώ σε αυτό το σημείο να επιλέξω Block Unblock Users να δω τη λίστα με τους Users που είναι μπλοκαρισμένοι και να τους κάνω Unblock από εδώ. Τώρα βέβαια βλέπετε δεν είναι κανένας μπλοκαρισμένος όπως επίσης από εδώ μπορώ να κάνω και το Configuration του Front Alert έχω βάλει λοιπόν εδώ μια επιλογή, μια στιγμή να δούμε λίγο στα Settings Έχω δηλώσει και κάποια email στα οποία θέλω να ειδοποιούμε. Όχι, εδώ είναι report, πάμε στα settings. Έχω βάλει λοιπόν ότι αν για κάποιο λόγο <coughs> προσπαθήσει κάποιος να παραβιάσει την ασφάλεια του Multi-Factor Authentication, έχει κλέψει το password ενός χρήστη, προσπαθεί να μπει, στείλε μου ειδοποιήσεις σε αυτή την email διεύθυνση. Τώρα, για να δούμε λίγο τι μας έχει μείνει από διαφάνειες, για να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και στις απορίες σας. Αυτό που θέλω να σας πω πριν, ε, πληκτρολογήστε κάποιες δικές σας ερωτήσεις. Μέσα στο Windows Store μπορείτε να βρείτε μία εφαρμογή που έχω φτιάξει δωρεάν, η οποία ουσιαστικά είναι Blog Readers. Blog Readers, σας επιτρέπει να διαβάζετε τα άρθρα που βάζω στο blog μου μέσα από ε, Windows 8 είναι δωρεάν, αρκεί να μπείτε στο Windows Store και να κάνετε μια αναζήτηση με το επώνυμό μου Σφανουγκάκη. Αν γράψετε, θα σα βγάλει κατευθείαν την εφαρμογή, η οποία είναι δωρεάν και μάλιστα υποστηρίζει και live tiles, ζωντανά πλακίδια στα Windows 8. Λοιπόν, και πηγαίνουμε πλέον στι δικέ σα ερωτήσει, τι οποίε μπορείτε να τι πληκτρολογήσετε. Ωραία, τι χρέωση έχει το Phone Factor Authentication στο Azure. Για να μπούμε λίγο στη σελίδα του Azure να δούμε αν υπάρχει κάποια πληροφορία για τη χρέωση. Λοιπόν, για να δούμε. Ε, το pricing στο Azure φαίνεται από εδώ. Δεν το έχω ψάξει. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια αναφορά στο Multi-Factor Authentication. Για να δούμε. Να πάμε στον στο Full Calculator ίσως που θα μας δώσει μάλλον περισσότερες πληροφορίες για να δούμε αν έχει κάτι εδώ. Uh, media Services, Multifactor Authentication, μάλιστα. <coughs> εδώ λοιπόν αναχρήστη όχι 67 χρήστες, αν βάλουμε έναν χρήστη, έχει 2 ευρώ το μήνα, 2 δολάρια το μήνα. Αν θέλετε το πληρώνετε ένα χρήστη, αν θέλετε το πληρώνετε ένα authentication. Δηλαδή για παράδειγμα, αν έχουμε ένα authentication το μήνα, τώρα είναι λίγο δύσκολο να μετακινήσω. Βλέπετε ότι 70 authentication το μήνα έχουν 14 δολάρια. Αυτέ είναι λίγο οι τιμέ. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Θα μπορούσε κάποιο να το χρησιμοποιήσει. Άλλη ερώτηση. Καμία. Τίποτα. Μηδέν. Ε, το, το recorded version γράφεται αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα πρέπει να το κάνω κάπου upload αυτό ίσως πάρει το περισσότερο χρόνο είναι έτοιμο το remote wipe το remote wipe δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς system center configuration manager ή windows in tune γίνεται μέσα από εκεί το remote wipe δεν έχουμε στημένο αυτή τη στιγμή windows in και configuration manager για να το κάνουμε άλλη ερώτηση να σας δείξω απλά μια που είπαμε για τον configuration manager και το intune. Αν πάμε εδώ στο windows client στην, στο workplace θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα μία επιλογή από κάτω device management turned on. Για να κάνετε device manager χρειάζεται το intune και χρειάζεται και ο configuration manager. Δηλαδή ακόμα και να το πατήσω εδώ δεν κάνει τίποτα γιατί δεν υπάρχει στη μένη ε, καμία υποδομή από πίσω. Πώ ξεχωρίζει το work Folder αν ο χρήστη είναι στο εσωτερικό δίκτυο ή μέσω ίντερνετ. Δεν έχει απολύτω καμία διαφορά. Πληκτρολογεί απλά την email διεύθυνσή σου. Αν είσαι εκτό εταιρεία, θα πάει στο DNS και θα ψάξει να βρει μια DNS εγγραφή. Για να το. Να το μισό λεπτό. Μπήκα σε άλλο μηχάνημα τώρα. Μισό λεπτό λίγο να σα δείξω κάτι. Ουσιαστικά όταν συνδέεστε σε work folders, σταματάω λίγο τα work folders για να τα ξανακάνουμε όταν συνδέεται στα work folders αυτό που ενδιαφέρει είναι το όνομα του domain που πληκτρολογείται εδώ δηλαδή πρακτικά σε αυτή τη φάση δεν ενδιαφέρει τι θα βάλετε μπροστά μπορεί να βάλετε οτιδήποτε θέλετε για να εντοπίσει σε πρώτη φάση τον σωστό file server μπορείτε να βάλετε ό,τι να είναι Βλέπετε ότι είναι έτοιμο. Γιατί είχε σεταριστεί από πριν, ούτως ή άλλως. Βρίσκει λοιπόν τον σωστό file server με βάση μία εγγραφή που υπάρχει στο DNS. Τώρα εγώ την εγγραφή την έχω κάνει εσωτερικά εδώ στον DNS server μου, αλλά εσείς αν θέλετε να σας δουλέψει από το ίντερνετ θα πρέπει να φτιάξετε μία εγγραφή όπως αυτή που ουσιαστικά στο public DNS να έχετε βάλει την public IP του σερβερ. Λοιπόν. <coughs> Άλλη ερώτηση. Κανείς άλλος. Λοιπόν, ε, η σύνδεση του Multifactor με το Federation Service πώς γίνεται. Λοιπόν, έχουμε εγκαταστήσει τον Federation Server και πηγαίνουμε στο Azure, σε αυτήν εδώ τη σελίδα που σας έδειξα πριν. Λοιπόν, στην αρχική μάλλον σελίδα, εδώ, πηγαίνουμε στα Downloads Πατάμε ένα download και ουσιαστικά από εδώ μας κατεβάζει το Multi-Factor Authentication Server Setup, το οποίο το στείνουμε, το εγκαθιστούμε πάνω στον Federation Server. Αφού το στήσετε, σα ζητάει να βάλετε τα λεγόμενα Activation Credentials. Είναι ένα email και ένα password, το οποίο σας το ζητάει την πρώτη φορά που πάει να συνδεθεί ο Federation Server με το Multi-Factor Authentication. Τα βάζετε, συνδέεται απευθείας και κάτι άλλο που επίσης μπορούμε να κάνουμε είναι το εξή. Εάν πάμε, για να βρούμε, να δω πώς μπορεί να γίνει, μπορείτε να του πείτε import users από το Active Directory. Δηλαδή, ο Multi-Factor Authentication Server μπορεί να δει τους χρήστες που έχετε μέσα στο Active Directory, να τους επιλέξετε, να τους κάνετε import και επίσης παρατηρήστε ότι μπορείτε μέχρι που να ρυθμίσετε και τα μηνύματα στα το, το, μήνυμα της, το, μήνυμα που παίρνετε όταν σας καλεί ο Multi-Factor Authentication Server αν θυμάμαι καλά ήταν κάπου από εδώ βλέπετε ότι υποστηρίζονται μέχρι και τα ελληνικά phone con language είναι ελληνικά αφού λοιπόν στήσετε και το Multi-Factor Authentication Server επικοινωνεί ο Federation απευθείας με το Azure και έχετε ουσιαστικά τελειώσει. Δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο να κάνετε. Δηλαδή, αν πάμε, δεν ξέρω, να δούμε αν μας βγάλει μια πληροφορία εδώ στο User Summary, για να του κάνουμε ένα Run, να μα βγάλει ένα report. Μα, δεν μα έβγαλε τίποτα ακόμα. Μάλλον το report το έχει κάνει, το έχει βάλει σε queue και θα μα το εμφανίσει στα queued reports. Όπω λέει, Για να δούμε, έχει βγάλει τίποτα. Εδώ δεν το έχει δημιουργήσει ακόμα. Άλλη ερώτηση. Το Multi-Factor... Μισό λεπτό, γιατί σας έπιασε ξαφνικά και δεν σας προλαβαίνω. Το Multi-Factor Authentication μπορεί να γίνει μέσω ενό Private Cloud. Ε, ναι, αλλά θα πρέπει να εγκαταστήσετε το software εσείς πλέον μέσα στη δικιά σας εταιρεία και να συνδέσετε ενδεχομένω και κάποιο τηλεφωνικό κέντρο πάνω εκεί. Ε, μπορούμε να έχουμε πολλούς χρήστες με ένα κοινό account και να κάνουν παράλληλα login. Ε, πού ακριβώς να κάνουν login... Ε, αυτό ποτέ δεν απαγορευόταν ουσιαστικά στα Windows. Ε, ποιο το πλεονέκτημα των work folders όταν τρέχοντας μια εφαρμογή VPN client έχω πρόσβαση. Ναι, ε, εάν μπορείς να κάνεις VPN. μπορεί να, Άμα έχεις iPad μπορεί να μην θες να κάνεις VPN ή μπορεί να μην σου δίνει VPN η εταιρεία. Μπορεί να μη σου δίνει καν ε, direct access. Να έχουν το ίδιο work folder οι χρήστες. Ε, το Work Folders τουλάχιστον σε αυτή την έκδοση είναι προσωπικός φάκελος του κάθε χρήστη. Δεν μπορούν να βλέπουν πολλοί χρήστες τον ίδιο φάκελο. Ε, λέω όμως, πάλι, ότι είμαστε στην πρώτη έκδοση αυτή τη στιγμή του των Work Folders, ενδεχομένως να έχουμε στις επόμενες έκδοσεις να έχουμε ε, αρκετές βελτιώσεις. Λοιπόν. Ε, Αυτό επίσης για να απαντήσω στον Κοκ που λέει ε, μόνο σε 2012 R2. Καταρχήν παίζουν σε Windows 8.1. Τα Work Folders και, τα, ε, και το Work play Join, ειδικά το Work play Join υπάρχει αυτή τη στιγμή σε Windows 8.1. Ε, έχει ακουστεί ότι θα μπει και σε Windows 7. Ε, επίσης ε, τα Work Folders σαν Server όλος υπάρχει μόνο στο 2012 R2. Τώρα, ε, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό που είπε ο Κόκ ότι γιατί να χρησιμοποιήσω τα Google Folders όταν μπαίνοντα με VPN ε, μπαίνω οπουδήποτε. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κατεβάζω τα αρχεία μου τοπικά και τα βλέπω επίσης και όταν δεν έχω ίντερνετ σύνδεση. Γίνεται συγχρονισμός, δηλαδή θα μπορούσα, να σα δείξω λίγο κάτι, θα μπορούσα αυτό το Windows 8, για να το ξανασετάρουμε λίγο, με Work Folders, Περνάμε πάλι από τη γνωστή διαδικασία. Παρατηρήστε ότι πλέον δεν με ρωτάει τίποτα γιατί. Γιατί είναι workplace join. Έχει μπει η συσκευή και αναγνωρίζεται. Γίνεται ο συγχρονισμό των αρχείων. Θα μπορούσα εγώ να πάω από το virtual machine, από τα settings του virtual machine, και να του κόψω το δίκτυο. Πάω λοιπόν και του λέω, δεν θέλω να έχει καμία σύνδεση. Φανταστείτε ότι είναι μια ταμπλέτα η οποία είναι εκτός εταιρεία αυτή τη στιγμή. Τα work folders όμως τα αρχεία μου υπάρχουν εδώ. Ακόμα και όταν δεν έχω ίντερνετ. Ένα από τα πλέον ε, για να δω λίγο. Το Multifactor μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία άλλη συνδρομή στο Windows Azure. Ε, ναι, εντάξει, μπαίνει ουσιαστικά και αγοράζεις Multifactor. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρεις κάτι άλλο. Βέβαια, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος γιατί εγώ έχω ε, συνδρομή ούτω ή άλλως σαν MVP και δεν, δεν χρειάστηκε ποτέ να αγοράσω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσες να μπει και να αγοράσεις μόνο Multi-Factor Authentication. Με τις τιμές που είδαμε, οι τιμές, θα σας θυμίσω, τις είχαμε δει για να, την, να το αναφέρει εδώ σαν σκέτο, σαν ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το αγοράσεις σκέτο, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να αγοραστεί από μόνο του. Δηλαδή μπαίνω και αγοράζω multi-factor authentication για 37 χρήστες π.χ. και πληρώνω 74 δολάρια το μήνα. Και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο αποκτώ... Λοιπόν, στο συγχρονισμό των work folders υπερτερεί το πιο καινούριο. Ε, η λογική που έκανε η Microsoft για, να, για τα work folders βασίζεται σε δύο βασικά πράγματα. Μη, μη ζαλίζεις το χρήστη και κάνει τη δουλειά όσο πιο... Ε, πώς να το πω, όσο πιο ε, αθόρυβα γίνεται. Φυσικά υπερτερεί το πιο καινούριο. Δηλαδή, αν εγώ πάω και φτιάξω στην ταμπλέτα μου ένα καινούριο αρχείο, αυτό θα συγχρονιστεί στον file server και στον file server, από τον file server μετά θα κατεβεί στο desktop που μηχάνημα το ανανεωμένο αρχείο, το καινούριο αρχείο που έχω δημιουργήσει. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ε, για να δω λίγο. Σταματάω λίγο να σας μοιράζω. Ε, έχω βέβαια το, θα σας, θα βάλω μία online ψηφοφορία. Θα το γράψω στα αγγλικά. Γιατί δεν, εδώ στον Windows Server 2012 R2 που τρέχω όλα αυτά τα labs και τα demos δεν έχω βάλει ελληνικό πληκτρολόγιο και για να μην το βάζω τώρα ε, σας γράφω μία ερώτηση στα αγγλικά για να ψηφίσετε μισό λεπτάκι και θα είναι έτοιμη Λοιπόν, έχω δημιουργήσει μία ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε. <coughs> Α, μάλιστα, ο Βαγγέλης ο Κάπας είπε ότι αγοράζεις Windows Azure AD Premium. Βαγγέλη, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει κάποιος το Multi-Factor σκέτο από μόνο του. Βαγγέλη, σε έκανα παρουσιαστή. Μπορείς να μιλήσεις αν θέλεις. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε? Σε ακούμε, ναι. Εγώ τουλάχιστον σε ακούω. Το, το Multi-Factor Authentication, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μέσα στο Windows Azure Active Directory Premium Offering. Μάλιστα. Από αύριο και όλα θα λέγεται Microsoft Azure <laughs> Active Directory Premium, έτσι. Ναι, άλλαξε και η ονομασία. Ναι. Πάντω κάποιο μπορεί να το αγοράσει μόνο του, δηλαδή να πληρώνει αυτά τα 2 δολάρια πόσο βγαίνει, ξέρω να έχει 5 χρήστε και να πληρώνει 10 δολάρια το μήνα και τίποτα άλλο. Γίνεται. Ξέρω, ναι, γίνεται. Γίνεται, γίνεται. γίνεται. Ωραία. <coughs> και παίρνει μαζί και το MFA για το εσωτερικό του δίκτυο, έτσι. Στην περίπτωση που κάνει Federation, αυτό που έδειξε δηλαδή. Mm -hmm. Ναι, το κατεβάζει και το εγκαθιστά. Γενικά η κατάσταση είναι εύκολη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι τόσο πολύ. Είναι <τυξελίδι> forward τώρα πια. Δηλαδή, next, next, next και. <coughs> το καλό είναι ότι, αφού σου δίνει την υποδομή στο Azure, πλέον ε, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε ε, για να βγάλουμε λίγο να σας <coughs> <coughs> εμφανίσουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάποιοι είπατε το 36% έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά τα οποία είδαμε ε, no δεν απάντησε κανένας Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω κάποιοι πιο πολύ, έχετε πει maybe λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, θα ειδοποιηθείτε με email σχετικά με την ε, ε, με την παρουσίαση σε βίντεο επίσης θα σας στείλω ακόμα ένα email με κάποια αξιολόγηση θα παρακαλούσα πολύ να συμπληρώσετε την αξιολόγηση μας βοηθά γενικά να γίνουμε καλύτεροι σας ευχαριστώ Πάρα πολύ να είστε καλά.